Και βέβαια. Και βέβαια. Οι συνταξιούχοι. Υπάρχουν σήμερα συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν πολλά άλλα εισοδήματα. Οι συνταξιούχοι. Οι οποίοι οι ίδιοι έρχονται και λένε ότι εμείς δεν πρέπει να πάρουμε. Οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι. Στα 67 να παίρνει σύνταξη. Γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε να μην κοπούνε άλλο εσύ. Όχι να με κοπούν. Οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι. Δεν μου κοβότανε το χέρι που έκανα αλλαγή και από τη ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζα αυτό το ρεμάλι. Οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι. Ψιούχοι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, 5η 17 Δεκεμβρίου, έτσι με ένα χιουμοριστικό βίντεο ξεκινήσαμε, αλλά καμιά φορά γλώτα λανθάνουσα τα λυφή λέγει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει μια δυσκολία σε ορισμένες λέξεις, μεταξύ αυτών και η λέξη συνταξιούχος. Λοιπόν, πολλά τα θέματα και της απόψινής βραδιάς. Κορονοϊός, νεκροί, διασωληνωμένοι παραμένουν σε μεγάλα ύψη. Τα κρούσματα είναι μεταβαλλόμενες οι τιμές. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ανακοινώθηκαν απόψε από τον κύριο Χαρδαλιά νέα αυστηρά μέτρα, lockdown σε τρεις δήμους εδώ στην Αττική. Και το αδιέξοδο καλά κρατεί, διότι και το εμβόλιο για το οποίο η κυβέρνηση μας είχε κυριολεκτικά ζαλίσει όλες τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες και μας έλεγε έρχεται το εμβόλιο, υπομονή 2-3 εβδομάδες, τέλη Δεκέμβρη, αρχές Ιανουάρη, Γενάρη, θα γίνει ο εμβολιασμός και γλιτώσαμε, σωθήκαμε. Αν δε, δυστυχώς, έστω και έτσι, αν δε, είναι αυτό που λένε Αμέλεια Αναστασάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζήσε Μάη μου, να φας. Τριφύλι. Τριφύλι. Έτσι. Καλή καλησπέρα στον Βασίλη Γραμμένο. Καλησπέρα στους Απαταχούλινίδες και στους Απαταχούλινες. Στον Νίκο Μερτζάνη στο Studio 2 και καλησπέρα. Στον Πάνο Μαυρίδη. Καλησπέρα. Που χθες δεν ήταν εδώ, τον ρώτησα πόντος του ιδίου, θα τον ξαναρωτήσω απόψε και τώρα που δεν θα έρθει το εμβόλιο τον Ιανουάριο, τι κάνουμε πάνω. Λοιπόν, Αμέλεια. Λοιπόν, να δούμε τον κύριο Χαρδαλιά πρώτα. Να δούμε τον κύριο Χαρδαλιά που ανακοινώνει. Από τη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωσε σκληρά μέτρα. Ο αναρμόδιος για τη Θεσσαλονίκη, κύριος Χαρδαλιάς, κατά δήλωσή του, ανακοίνωσε γενικό lockdown για Ελευσίνα, Σπρόπυργο, Κοζάνη και Μάντρα. Λοιπόν, όπως είπες πριν πολύ σωστά, Ανδρέα, το αδιέξοδο καλά κρατεί και κρατεί καλά γιατί οι διασωληνωμένοι παραμένουν 78. Οι νεκροί παραμένουν 78, οι διασωληνωμένοι 542. Τα κρούσματα αυξάνονται καθημερινά παρά τα μεγάλα και αυστηρά μέτρα που έχουν πάρθει σε όλη την Ελλάδα. Ο Χαρδαλιάς από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε νέα σκληρά μέτρα. Να τον δούμε, να ακούσουμε τι είπε και να δούμε τι είπε ο κύριος Χαρδαλιάς. Για να το δούμε. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας Ιδηλίας, αποφασίζουμε την αυστηροποίηση του τρέχοντος ολικού απαγορευτικού lockdown. Συγκεκριμένα αποφασίζεται. Πρώτον, η επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα ως τις 5 το πρωί, εξαιρουμένων των εργαζομένων και μόνο, οι οποίοι θα μπορούν να μετακινούνται από την οικία τους και προς την εργασία τους και αντιστρόφως με αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους. Δεύτερον, αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου, ακόμα και με τη μέθοδο του click away, των κομμωτηρίων, των καταστημάτων περιποίησης νυχιών, των βιβλιοπωλείων και όλων των επιχειρήσεων. Αποφασίζεται η αναστολή πάσης φύσεως εκκλησιαστικών τελετών, κάθε δόγματος εξαιρουμένων των εξόδιων ακολουθιών με παρουσία μόνο στενών συγγενών, που δεν θα ξεπερνούν τα 10 άτομα, καθώς και αναστολή ελεύθερης πρόσβασης σε ναούς για ατομική προσευχή και η τέλεση όλων των εκκλησιαστικών λειτουργιών μόνο με παρουσία κληρικών. Επίσης, αποφασίζεται η μαζική εφαρμογή ελέγχων στον πληθυσμό των εν λόγω περιοχών με χρήση ταχαίων αντιγονικών δοκιμασιών, rapid test, και με καθετοποιημένη σε βάθος η χλιλάτηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των στενών επαφών αυτών. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, Αμέλεια, ακούγοντας τον κύριο Χαρδαλιά, έχω να πω ότι ούτε φέβαια ευαισθητοποιήθηκε να απαντήσει, ούτε βρέθηκε και κανείς να τον ρωτήσει. Βάζει τα περιοριστικά μέτρα. Με τι δικαιολογητικό έδωσε το χαρτάκι στην κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη για να πάει στην Καλαμάτα, δεν θα μας πει. Ποιος θα το ρωτήσει. Το θέμα είναι ότι η Ανδρέα ανακοινώθηκε για αυτές τις περιοχές. Το ρωτήσαμε εμείς, κύριε Μερτζάνη, δύο λεπτά, επειδή πετιέται από εκεί ο διακοψίας συνάδελφος. Τον ρωτήσαμε χθες επανειλημμένα.
επανειλημμένα. Δεν να μας πει... Ένας, δεν βρέθηκε ένας να τον διακόψει όμως για να τον ρωτήσει. Ανδρέα, το θέμα είναι ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είναι γνωστό ότι αρέσκεται στις προσωπικές της προβολές. Όλη αυτή η ιστορία με την Καλαμάτα, το είπαμε και χθες, ήταν για την προσωπική της προβολή. Μην κοιτάς που λοιπόν, οι υπόλοιποι Έλληνες κοιτάμε στην τηλεόραση λοιπόν, την Πάρνηθα και την Καλαμάτα και λέμε μα γιατί αυτοί κάνουν βόλτα και τρέχουν από εδώ και από εκεί τόσο ελεύθερα και εμείς πρέπει να είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι μας και να κυκλοφορούμε με ένα χαρτί. Μιλάμε για το πρωθυπουργικό ζεύγος. Το πρωθυπουργικό λοιπόν ζεύγος που σου κουνάει το δάχτυλο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη, όχι στη θεωρία. Από εκεί και πέρα τώρα, τα νέα δεδομένα αυτά που ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιάς από τη Θεσσαλονίκη για αυτές τις περιοχές είναι ένα άλλου τύπου lockdown όπως αυτό που είχαμε το Μάρτιο. Το θέμα είναι ότι το λιανεμπόριο δεν θα λειτουργήσει ούτε και με αυτή την περίεργη μορφή του click away. Δηλαδή οι καταστηματάρχες αυτών των περιοχών θα κληθούν να βγάλουν το φίδι μόνοι τους από την τρύπα. Όχι, υπάρχει και βοηθός. Άκουσα τον Άδωνη Γεωργιάδη, συγγνώμη που σε διακόπτω, να λέει στον συνάδελφο Νίκο Ευαγγελάτο, σε παρακολουθούμε, με το που βγάζεις με την κάμερά σου, ο, γελάει πάλι ο άλλος, ο μαγαζί που ανοίγει και κάνει την κατ' εμάς παράβαση, στέλνουμε τα τζιμάνια, τον κλείνουνε, του βάζουν και πρόστιμο και μετά θα τον στείλουνε και στον Κουαντάναμο. Άδωνης Γεωργιάδης, μα είναι δυνατόν. Ανδρέα, σήμερα είναι έγινε δυνατόν. Κάτι στα προπήλαια. Και έξω από τη Βουλή. Έξω από τη Βουλή συγκεντρώθηκε η ΟΛΜΕΝ και έξω από τα προπήλαια φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν για την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Εκεί γύρω λοιπόν ήταν αστυνομία και αστυνομική δύναμη ισχυρή που έλεγε σε όλους τους παρευρισκομένους που διαμαρτυρήθηκαν το μεσημέρι να φύγουν. Να τα δούμε μετά αυτά γιατί έχεις και πω... εσύ, όχι, έχεις αποκτήσει την τάση. Όχι, άλλο να, θέλω να, να πω ότι πάλι κάνουμε περιορισμούς στην επιβολή προστήμων. Πάλι θα τα δούμε περιοριζόμαστε μετά, και κάνουμε εξαιρέσεις. Εδώ, Βασίλη Γραμμένε. Λοιπόν, διανύουμε την τέταρτη εβδομάδα, πέμπτη, έχω χάσει το, την μπάλα με το lockdown. Τον κόσμο κυριολεκτικά κλεισμένο μέσα στα σπίτια του. Καλά, δεν το λες και κλεισμένο. Κυριολεκτικά ο κόσμος είναι κλειδωμένο μέσα στα σπίτια είναι του. Και τώρα έρχεται και ο Χαρδαλιάς να του σφραγίσει την πόρτα για να μην πάει πουθενά. Με τις επιχειρήσεις σφραγισμένες να κλαίνε, να οδύρονται οι επιχειρηματίες, με τις εκκλησίες μας ερμητικά κλειστές και με απόφαση και με τη βούλα να κλείσουν οι εκκλησίες για να μην υπάρξουν Χριστούγεννα και να μην υπάρξουν όπως είπε και η Κικίλια Σέλα, μωρέ, λέει δύο μέρες είναι σιγά τη γιορτή. Κάπως έτσι το είπε, το ακούσατε σήμερα. Πρωί-πρωί το είπε. Το είπε λοιπόν, και ανάμεσά μας να κυκλοφορούμε όλοι μασκαφορεμένοι. Λοιπόν, αποτελέσματα. 1155 κρούσματα σήμερα. Έτσι. Και 1534 ήταν πριν μια εβδομάδα. Μείωση περίπου στο 25% και όλα αυτά με παραπάνω τεστ. Αυτά είναι στοιχεία που σας δίνω τώρα. Έχουμε δυστυχώς και κλαίω που το λέω 78 νεκρούς συμπολίτες μας, διασωληνωμένους 542. Στοιχεία επίσημα. Η Σουηδία τώρα απ' την άλλη, χωρίς lockdown, έχει τους μισούς διασωληνωμένους με COVID και έχει και 81 νεκρούς. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και το κυριότερο από όλα αυτά είναι ότι εμείς κάτι δεν κάνουμε σωστά. Δεν μπορεί η Σουηδία να έχει 81 νεκρούς τη βδομάδα που διανύουμε, και εμείς να έχουμε 78. Δεν γίνεται η Σουηδία να μην έχει lockdown και εμείς να έχουμε lockdown, να έχουμε περιορίσει τους πάντες, να φοράνε όλοι μάσκες. Γιατί έχει επιβληθεί αυτό το μέτρο. Καλώς, κακώς θα το δείξει η ιστορία. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει αυτό. Και μάλιστα θέλουν να το καθιερώσουν και να παραμείνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν να γίνεται να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα και να γίνεται ό,τι γίνεται. Θα πρέπει λοιπόν να πω το εξής. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να σκύψει επάνω στο πρόβλημα, ασχολείται καθημερινά να δώσει μια οριστική λύση. Για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει, να πάρει ανάσα. Θα μας τρώνε τα λεφτά μετά από 2-3 χρόνια οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Αντί λοιπόν να δώσει οριστική λύση, τι κάνει η κυβέρνηση. Ασχολείται με το εμβόλιο και προσπαθεί να μας πείσει με διάφορους επικοινωνιακούς τρόπους ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να κάνουμε το εμβόλιο. Και λέω το εξής. Να κάνουμε το εμβόλιο. Ή το κάθε εμβόλιο που θα βγει θα δοκιμαστεί, θα έχει περάσει μια τριετία όπως λένε οι ειδικοί, δεν τα λέμε εμείς, οι ειδικοί τα λένε. Και μετά να κάνουμε το εμβόλιο. Αν είναι αποτελεσματικό ή αν αποτελεσματικό θα το δείξει. Βγήκαν οδηγίες, τις διαβάσατε.
για το εμβόλιο. Οι τηλεθεατές μας ακούνε. Μεγάλης ηλικίας, δεν ξέρουν να κάνουν. Όλοι με ρωτάνε να το κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Οι οδηγίες, είδατε τι γράφουν πάνω, συνάδελφοι. Λένε ότι δεν πρέπει να έχεις νόσημα, δεν πρέπει υποκείμενο, δεν πρέπει να έχεις, ξέρω κι εγώ, μια αλλεργία, δεν πρέπει να κάνεις εκείνο, δεν πρέπει να έχεις περάσει αυτό, δεν πρέπει εκείνο, για να το κάνεις. Και ρωτάω εγώ τώρα, πόσοι από εμάς έχουμε μια αλλεργία σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον το 2%, 3% του πληθυσμού. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, γιατί υπάρχουν παρενέργειες. Και λέω και το άλλο, το φάρμακο θα μας πει η κυβέρνηση αν υπάρχει, αφήστε το εμβόλιο. Το εμβόλιο, κύριε Μητσοτάκη, βάλτε το στην άκρη γιατί συμπεριφέρεστε και ξέρετε, μου είναι περίεργο. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάνετε λες και είστε ο διακομιστής, λες και είστε ο μεσάζοντας. Ο μεσίτης, παιδί μου, πώς το λένε, να πάρετε το εκκομίσιο. Δεν ξέρω τι να θέλω να πω. Έχετε πέσει πάνω κατά πάνω σε ένα εμβόλιο αμφιβόλου ποιότητας. Γι' αυτό αντιδρούμε. Δεν λέμε να μην κάνουμε εμβόλιο. Να το κάνουμε. Αν να έχει δοκιμαστεί πριν. Όπως τα παιδιά μας κάνουν τα εμβόλια όταν ξεκινάνε και πάνω στο σχολείο. Και αυτό υποχρεωτικό είναι γιατί, Αντρέα, γνωρίζει ότι αν το παιδί δεν κάνει εμβόλια. Δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο μάθημα, το ξέρετε αυτό. Άρα το έχουν κάνει υποχρεωτικό. Άρα εδώ πάνε να καθιερώσουν να το κάνουν όχι προαιρετικό, να προχωρήσουμε. Πάμε λέω, στο λοιπόν, Πάνο Μαυρίδη. Λέω λοιπόν παρακαλώ. Ότι πρέπει να είμαστε κάθετοι και αντίθετοι σε οποιαδήποτε επιβολή έρθει Πάνο για οποιοδήποτε Μαυρίδη. Εμβόλιο αμφιβόλου ποιότητας. Πάνο αυτό Μαυρίδη. Είναι το, η ένστασή μου. Προφανώς δεν υπάρχει lockdown με την έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας, αυστηρό lockdown. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση των ανθρώπων στο δρόμο. Είναι πολύ πιο χαλαρό, άρα ένα το κρατούμενο, δεν υπάρχει lockdown. Προφανώς δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις φραγισμένες. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές συγκεκριμένων κλάδων. Όλη η υπόλοιπη οικονομία κουτσά στραβά δουλεύει και έτσι. Δεν υπάρχει lockdown πάνω, με συγχωρείς που θα διακόπτω, χίλια συγγνώμη. Θα πάω να τα πεις στους ανθρώπους που έχουν πάρει 300 ευρώ πρόστιμο. Αυτά να τα πεις στον κοσμάκι έξω που πάνε και το επιβάλλουν 300 ευρώ πρόστιμο. Μη μας λες ότι δεν υπάρχει lockdown. Με προκαλείς τώρα, με προκαλείς. Τι σε προκαλώ. Γιατί προηγουμένως που μιλούσες θα μπορούσα και εγώ να σε διακόψω και να σε ρωτήσω γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πες. Όταν λες ότι πρέπει η κυβέρνηση να βρει μια οριστική λύση και να μην μας πουλάει εμβόλιο. Πώς τη φαντάζεσαι εσύ την οριστική λύση, εγώ, για να καταλάβω δηλαδή. Εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που παίρνουν ειδικοί. Ένα σκασμό λεφτά από την κυβέρνηση. Είναι ο ειδικός για που να βγαίνουν φέρει... καθημερινά να μας δοκιμάσουν. Παρακαλώ, Νίκο Μερτζάνη, δεν θα σε αφήσουν να μιλήσεις αν δεν ορμήσεις να διακόψεις. Λοιπόν, να σου πω, δεν εμένα με διακόψανε, Αντρέα, έτσι. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Ζήτησα συγγνώμη. Ούτε εγώ σε διακόψα. Λέω. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω να βλέπετε να γίνει αυτό να πω πριν με διακόψετε. Δεν σε διακόψα εγώ. Ωραία. Ο τηλεθεατής σε διακόπτει. Μπορώ να σε διακόψω. Ο τηλεθεατής Βασίλης Γραμμένος σε διακόπτει. Βεβαίως, εκπροσωπώ τους τηλεθεατές, δεν κατάλαβα. Γιατί Νάτα. Γελάει ο Μερτζάνης. Δεν πειράζει, γελάει ο Μερτζάνης. Λοιπόν. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ένα διάλογο λοιπόν. Ο τηλεθεατής και ο δημοσιογράφος. Άρα, σε ό,τι αφορά στο lockdown, είναι αυτό το θέμα. Δεύτερον. Κουτσά στραβά η οικονομία δουλεύει και προφανώς έχουμε το θέμα του εμβολίου, το οποίο δεν φαντάζομαι να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια διαφορετική λύση. Προφανώς και υπάρχει το φάρμακο, προφανώς και αυτό είναι υπό έγκριση, δεν είναι δεν μόνο έρχεται, το φάρμακο. Πάνω μου, στο είπα και πριν. Δεν έρχεται το φάρμακο. Μην με πηγαίνεις τώρα πάλι στα γενικά, στο είπα ξεκινώντας. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε γιοκ για το Γενάρη φάρμακο. Εκτός και αν θεωρούμε ότι 150.000. Εμβόλιο, όχι φάρμακο. Έχεις απόλυτο δίκιο, το φάρμακο είναι στο μυαλό μου, γιατί αυτό είναι η λύση υπάρχει. Για μένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση μας είπε πάνω, για να γινόμαστε συγκεκριμένοι, ότι Ιανουάριο γιοκ. Όχι. Εμβόλιο. Δεν είναι έτσι γιοκ εμβόλιο. Τι είπε. Δεν είναι γιοκ εμβόλιο. Τι είπε. Με συγχωρεί. Τι είπε. Πάλι δεν κατάλαβα καλά. Η κυβέρνηση έχει πει, και νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό και αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος, την ετοιμότητά της η να κυβέρνηση έχει... είπε πάνω μου χθες ο κύριος Πέτσας 150.000 το πολύ θα εμβολιαστούν τον Ιανουάριο. Τι μου λες για ετοιμότητα και μπαρμπούτσαλα τώρα. Μην αρχίσω και φορτώνω. Είναι διπλή δόση. 300.000 δόση, 150.000 άνθρωποι. Πού είναι τα 2 εκατομμύρια που μας λέγανε. Μα... Με συγχωρείς τώρα. Εγώ σε συγχωρώ. Αυτό γιατί το κάνεις. Αυτό γιατί το κάνεις. Ποιο κάνω. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Σου λέω δεν υπάρχει εμβόλιο τον Ιανουάριο. Γιατί τον αναιρείς.
Για να μην μιλήσω. Πάμε εγώ. Πάλι. Πάμε πάλι, πάμε πάλι από την αρχή. Μετάλλη δεν θα πάμε πάλι από την αρχή. Όπως έχεις καταλάβει. Δεν με ενοχλεί, δεν με ενοχλεί. Εντάξει. Ακούω. Πάμε πάλι από την αρχή. Όσο θες. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη. Άσε τι είναι, τι είναι είπε πάνω μου. Ο Πέτσας είπε χτες 150.000 στον πολύ τον Ιανουάριο. Κακά νέα, γελώντας το είπε. Πέτσας. Τι θέλεις τώρα, το είπε, τι θέλεις τώρα να σου απαντήσω. Τι, το άκουσε αυτό που το είπες τρεις φορές. Άρα, τι περιμένεις από μένα να απαντήσω για να μην με διακόψεις. Τι τον Ιανουάριο, το Στουρνάρα τον άκουσε σήμερα. Τι περιμένεις να σου απαντήσω για να μην με διακόψεις. Το Στουρνάρα τον άκουσε σήμερα. Το Στουρνάρα τον άκουσε. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλά, το Στουρνάρα τον άκουσε. Όχι. Δεν λοιπόν, άκουσα. Να σε ενημερώσω τι είπε ο Στουρνάρας. Ενημέρωσε ότι αν τον Ιανουάριο έχουμε και μετά τον Ιανουάριο lockdown, γεια σου ανάκαμψη. Μπράβο. Εντάξει. Όχι μπράβο. Εντάξει. Δυστυχώς. Ο Στουρνάρας το είπε, δεν το λέω εγώ. Λογικό είναι. Και αυτό λογικό. Άρα θα μας πεις ποιο είναι το παράλογο. Άμα με αφήσεις. Μα όχι θεωρίες. Γιατί ο τηλεθεατής από εδώ θα εξεγερθεί. Γελάς. Καλό ήταν αυτό. Λοιπόν, έλα Νίκο Μερτζάνη, γιατί δεν θα φάμε τώρα την ώρα μας με θεωρίες. Ναι, εντάξει, αφού με έκοψες για άλλη μια φορά και δεν έχεις να πεις ρε πάνω σε αυτό τα συγκεκριμένα. Μου λες τώρα αναλύσεις το ποιο είναι το λογικό κλπ. Είτε είναι θεωρίες και δεν αξίζει τον κόπο γιατί τρώω σου το χρόνο, είτε είναι χαζομάρες και παράλογα και σου τρώω πάλι το χρόνο. Εσύ μας λες παράλογους. Τότε γιατί με φωνάεις εδώ πέρα. Εσύ μας λες παράλογους. Ή για να κάνεις πλάκα. Εσύ μας λες παράλογους. Από προχθές, με φωνάεις εδώ για να μου κάνεις πλάκα. Μας λες από προχθές όλους εδώ παράλογους. Εγώ είπα ότι έχω την ανατρεπτική άποψη μέσα. Όχι, στο μας δελτίο. Όχι, μας είπες ότι εσύ είσαι η φωνή της λογικής. Και οφείλεις εσείς που είσαστε δημοκρατικοί να την ακούτε. Μας γιατί είπες ότι εσύ μόνο είσαι η φωνή της λογικής εσείς και εμείς είσαι παράλογοι. Εσείς όλοι η φωνή της λογικής, εγώ είμαι της ανατροπής. Εντάξει, άλλα μας είπες. Να πω την άλλη άποψη. Όχι, το ρεπορτάζ εγώ θέλω, παιδιά. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει Άντρεα, από όλους μας. Άντρεα, ρωτάω το εξής. Το ρεπορτάζ σου είναι λάθος καταρχήν. Πες μου το σωστό, λοιπόν. Όχι, δεν θα το πω. Μη μου το πεις. Κράτα το αποκλειστικό. Απλά σου λέω εγώ ότι είναι λάθος το ρεπορτάζ σου και να το αφήσουμε έτσι. Κράτα το αποκλειστικό να μην το μάθει κανείς άλλος. Το κρατάω εγώ αυτά για που το ξέρω site. Τα λέω. Το κρατάω για το site. Το εμβόλιο, το εμβόλιο δεν θα έρθει τον Ιανουάριο στην Ελλάδα, τουλάχιστον. Και ο Στουρνάρας είπε ότι αν παραταθεί και μετά τον Ιανουάριο το lockdown, τελειώσαμε. Να τα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Κύριε Μερτζάνη, λέω κάτι λάθος. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Λέω κάτι λάθος. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Δεν είναι λάθος. Όχι, μου λέει ότι λέω λάθος. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Σε λίγο θα ανακοινωθεί. Fake news ότι Μισό λεπτό. Έχει ανακοινωθεί ότι θα έρθουν 300.000 δόσεις εμβολίου. 150.000 άνθρωποι. Αυτές λοιπόν πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι είναι διπλές. Δηλαδή είναι 150.000 και 150.000. Όχι, και για την ακρίβεια πάλι θα διορθώσω και σένα. Είπε μέχρι 150.000. Μέχρι 150.000 Έλληνες πολίτες. Πάνω από 300.000 και μιλάμε για το εμβόλιο της Pfizer. Ναι. Οι δόσεις, Παναγιώτη, όχι, αυτό είναι το θέμα. Όχι. Ούτε της Pfizer, γιατί μας είπαν ότι δεν θα μπορούμε να διαλέξουμε και ποιο εμβόλιο θα έρθει. Μισό λεπτό για να το ξανακάνουμε. Είναι 300.000 δόσεις, ναι ή όχι. Για το μέχρι 300. Ναι, αυτό λέω. Για το εμβόλιο της Pfizer. Μέχρι 300. Άλλο. Δεν έχει εγκριθεί άλλο. Αυτό είναι. Μέχρι 300. Μέχρι 300.000. Εντάξει. Να πούμε 300. Άρα ποιο λάθος να λέω. Να πούμε 300 για να προχωρήσουμε. 300.000. Το λάθος που λέω δεν ξέρω. 300.000 εμβόλια. Επαρκούν για 150.000 πολίτες. Το πολύ. Γιατί είναι διπλό το εμβόλιο. Ναι. Είναι διπλό το εμβόλιο. Μάλιστα. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει από εδώ και πέρα είναι μαζί με το εμβόλιο, γιατί ποτέ δεν πάει μόνο του κάτι, μαζί με το εμβόλιο να έρθει στην αγορά, να έρθει στην Ελλάδα, να εγκριθεί επιτέλους, γιατί είναι προσέγγιση, να εγκριθεί επιτέλους. Στην Ελλάδα, από την Ελλάδα, είναι όχι, προσέγγιση, όχι. Από όλη την Ευρώπη. Όχι, το φάρμακο δεν είναι από όλη την Ευρώπη. Το φάρμακο. Ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη κάνει και η Ελλάδα. Δεν ήδη, κάνει κάτι διαφορετικό. Ήδη, παρακαλώ και τους δύο, ήδη σας ενημερώνω με βάση πληροφορίες της τελευταίας ώρας και θα επιβεβαιωθούν τις επόμενες μέρες, η Γερμανία είναι λίγο πριν εγκρίνει το φάρμακο. Το ξέρω, γιατί και στο δικό μας οργανισμό φαρμάκου. Παιδιά, το φάρμακο είναι προσέγγιση στον ΕΟΦ. Ούτε αυτό χρειάζεται, Νίκο. Το ξέρεις. Είπε ο κύριος Κούβελας ότι με βάση τις διακρατικές συμφωνίες μπορούμε να το πάρουμε αμέσως, αύριο το πρωί. Ναι, χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα... Μόνο το εμβόλιο είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα... Και είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα... όχι για κάποιον άλλο λόγο, για να κάνουν μεγάλες παραγγελίες για να έρθει φθηνότερα. Ο κύριος Στουρνάρας έκανε τις δηλώσεις που είπα αυτές σήμερα. Ναι, ακριβώς σήμερα. Ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι η οικονομία, εάν είναι σε lockdown και τον Ιανουάριο,
Δεν θα έχουμε ανάκαμψη, όχι μόνο ανάκαμψη δεν θα έχουμε ύφεση μεγαλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Άρα. Και για το 21 μιλάω, έτσι. Όχι για το 20, για το 21. Άρα τι θα κάνουμε τον Ιανουάριο εμείς. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι ουσιαστικά και τα εμβόλια που ήρθαν αυτές, 150.000 άνθρωποι να εμβολιαστούν, αλλά και το φάρμακο να χρησιμοποιηθεί στους ασθενείς. Τι βοηθάει το φάρμακο, με ποια λογική το λέμε. Δεν το λέμε ότι είναι πανάκια. Δεν το λέμε ότι θα γίνουν όλοι καλά. Το λέμε ότι όσοι πάνε να νοσηλευτούν και δεν είμαστε γιατροί, τη λογική βάζουμε, ό,τι κάνουν και στην Αμερική δηλαδή. Το δίνουν στις αρχές, όταν είναι να πας στο νοσοκομείο. Για να μην γεμίσουν οι εντατικές, για να μην μπουκώσει το σύστημα υγείας, για να μην έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα. Άκουγα σήμερα το πρωί μία διευθύντρια κλινικής, της 10ης κλινικής, αν δεν κάνω λάθος, από το Σωτηρία. Ξέρετε τι πάνε να πει 14 συνεχόμενες εφημερίες οι γιατροί. Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Ναι. Δεν υπάρχουν γιατροί και κάνουν 14 συνεχόμενες εφημερίες. Δουλεύουν συνεχώς πρωί βράδυ. Αφού οι κλινικές είναι από 14. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα μόνο το φάρμακο, είναι και το εμβόλιο μαζί. Και μην με χαρακτηρίζετε αιρετικό. Το εμβόλιο μαζί με το φάρμακο είναι αυτό που σταματά κάθε ασθένεια. Όχι μόνο τον κορονοϊό. Ανάποδα το λες, το φάρμακο με το εμβόλιο. Το φάρμακο και το εμβόλιο. Όχι, Νίκο, το εμβόλιο δίνει την ανοσία. Πρώτα δίνει το φάρμακο. Σε κρατάει ζωντανό. Νίκο μου, πρώτα δίνει το φάρμακο. Πρώτα δίνει το φάρμακο. Πρώτα. Και η απάντηση είναι καθαρή, νομίζω, για όποιον έχει κοινό νου. Είναι τεράστια τα οικονομικά συμφέροντα. Είναι δισεκατομμύρια γύρω από τα εμβόλια. Δεν τα φάρμακα δεν είναι. Είναι και τα φάρμακα ακριβά. Για να δε στους τζίρους πρώτα του εμβολίου, ναι, και μετά πες μου. Κοίταξε, δεν είναι κακό να δώσουμε χρήματα για την υγεία. Το ανάποδο είναι κακό. Θέλω να σου κάνω μια άλλη αποκάλυψη. Επειδή τώρα με προκαλεί με την καλή έννοια ο φίλος μου Πάνος. Ευχαρίστω. Οι εταιρείες της Pfizer συμπεριλαμβανομένης, ξέρετε πόσους μήνες έχουν ήδη παραδώσει όλα τα εγκριτικά σχέδια στους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλούς. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος λογικός άνθρωπος γιατί οι κύριοι γραφειοκράτες και οι γείτορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθυστέρησαν τόσους μήνες. Αν το έδιναν μισό λεπτό. Εγώ χαίρομαι πάντως μια που λογική, θέλετε να επισπευθεί να, η, μισό λεπτό, η άφηξη μισό λεπτό, του εμβολίου. Γιατί εδώ είναι παγίδα. Η λογική λέει ότι αν το έφερναν γρήγορα, οι αντιδράσεις για το αν είναι καλό το εμβόλιο ή αν έχει παρενέργειες θα ήταν εκατονταπλάσιες. Ναι. Ναι ή όχι. Αυτή είναι η εξήγηση. Όχι. Ναι, τότε θα κατηγορούσαν να πούμε ότι. Μάλιστα. Εγώ σου δίνω. Εκβιαστικά πάει να περάσει ενώ χρειάζονται 3 χρόνια για να εγκριθούν. Και αυτό θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα. Θα το βάζαμε κι εμείς. Και παρά το γεγονός. Μα και τώρα μπαίνει στην δεν κουβέντα. Δεν είχαν τελειώσει ακόμα μα οι δοκιμές. Και τώρα μπαίνει στην κουβέντα. Είχαν δώσει τα εγγραφά, είχαν βρει. Ούτως ή άλλως και τώρα και είναι ξέρει γρήγορο. Ο Ανδρέας ότι δεν είχαν τελειώσει οι δοκιμές 42.000 ανθρώπους. Το ξέρει. Αυτή είναι το καλό σενάριο. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Γιατί αυτά θα μπορούσαν να έχουν γίνει, ξαναλέω, με τα φάρμακα. Ήδη στην Αμερική χορηγείται ευρέως και όχι μόνο στην Αμερική. Ναι, ναι, το φάρμακο έχει με αποτελέσματα πολύ θετικά. Και εδώ και είναι θα μπορούσε να αποσυμφορηθεί το σύστημα υγείας πολύ πιο εύκολα και να μην αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Τα στοχευμένα lockdown, όπως αυτό που πάει να κάνει τώρα η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τεστ. Ξέρετε τι κάνουν έξω. Συνεχώς τεστ και απομονώνουν τους άλλους. Με τη διαφορά, Νίκο, για να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια, ότι ακούω και τη μία πλευρά των επιστημόνων. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, ούτε γιατρός είμαι, ούτε ειδικός. Αλλά ακούω τη μία πλευρά των επιστημόνων που λέει ότι με αυτή τη διασπορά που υπάρχει στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ελλάδα για την ακρίβεια, είναι αμφίβολο αν το εμβόλιο, όσο καλό και να είναι, που εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλό και αποτελεσματικό, θα πιάσει γρήγορα. Όταν έχεις δηλαδή τέτοια διασπορά πια. Το εμβόλιο θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Άρα οι μήνες που θα χρειαστούν είναι περισσότεροι. Πάμε Σεπτέμβριο και βάλε. Δυστυχώς πάμε να δούμε τον κύριο Κικίλια. Το ανέφερε προηγουμένως ο Βασίλης Γραμμένος. Να δούμε τι είπε ο κύριος Κικίλιας. Δεν αξίζει τον κόπο για μία ή δύο μέρες δίθεν γιορτής να κινδυνεύσουν ζωές συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας ή ακόμα και των ιδίων των μελών της οικογένειάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εγώ για να είμαι απολύτως ειλικρινής, 2 λεπτά. Όταν το είπε ο Βασίλης Γραμμένος, λέω. Δεν το είπε. Ναι, δεν θα το έχει πει. Δεν θα το έχει πει. Βάλει το πάλι, ρε Άλεξη, να το δούμε στους συναδέλφους του Κοντρόλ. Τι είπε ο άνθρωπος. Δεν αξίζει τον κόπο για μία ή δύο μέρες δίθεν γιορτής να κινδυνεύσουν ζωές συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας.
ή ακόμα και των ιδίων των μελών της οικογένειάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δίθεν γιορτής. Προφανώς δεν οξυγονώνει καλά τον εγκέφαλο του κύριου Κικίλια. Δεν μπορεί να το είπε ο κύριος Κικίλιας αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα του 2020 ο Υπουργός Υγείας να λέει για μία δίθεν γιορτή πια τη γέννηση του Χριστού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν ακούνε καλά τα αυτιά μου. Κάτι έχει γίνει. Η μάσκα έχει μπλοκάρει τους εγκεφάλους. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν αμφισβητείται από τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να το είπε ο Υπουργός Υγείας αυτό. Νίκο, τι λες τώρα. Αυτό που παρατήρησες εσύ και παρατήρησα και εγώ. Ποιο? Όχι μόνο το τι είπε. Αλλά κάποιος να του πει ότι τα κουριά ανοίξανε. Δεν μας πειράζει τώρα αυτό. Δεν μας το παίζει μάχημος τώρα. Εγώ θα σας πω κάτι. Τώρα έλεος πια. Το συγκεκριμένο, Νίκο, δεν το ξέρω. Συγκεκριμένο βίντεο, ο Αϊνστάιν το είδα πριν από λίγη ώρα. Ο Αϊνστάιν έχει πει ότι είναι ανίκητη. Το είδα πριν από λίγη ώρα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Το είδα το βίντεο αυτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι άκουγα. Και αυτός ο άνθρωπος θέλει να λέγεται Έλληνας βουλευτής και να εκπροσωπεί την ελληνική κοινωνία και μέσα στο κοινοβούλιο. Και να είναι και υπουργός υγείας. Εντάξει. Τότε έχει τελειώσει το στόχο. Και πρώτος της προτιμής. Έχει τελειώσει το. Και πρώτος, ναι, βάσει το πρωτοβουλίο. Ρεπόρτερ Βελόπουλος πάνω Μαυρίδη, είδες τι έβγαλε. Βεβαίως, βεβαίως. Γελάς τώρα. Δήθεν γιορτή τώρα. Δήθεν τα Χριστούγεννα γιορτή. Εντάξει, αυτό δεν συνεχίζουμε. Εντάξει, επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν είναι για σχολιασμό, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι για τον γιατρό. Ειλικρινά, δεν. Η επιστήμη, η θρησκεία. Θα τολμούσε ο κύριος Κικίλιας να έλεγε και δήθεν γιορτή το Ραμαζάνι των Μουσουλμάνων. Θα τολμούσε να το πει ο κύριος Κικίλιας αυτό. Νομίζω ότι δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ωραία, δεν θα τολμούσε. Μα είναι ανοιχτά τα τζαμιά. Όχι, να φτάνει μέχρι εκεί, Βασίλη. Ανοιχτά δεν είναι τα τζαμιά. Σαφώς, μόνο τα τζαμιά. Οι εκκλησίες είναι κλειστές. Πάμε να δούμε τι. Ενώ ο Κικίλιας τώρα. Ας το πούμε γκάφα, ποιηκός. Ας δείξουμε μία λόγω των ύβρις. Τι πήρες εσύ τώρα, το ανέλαβες εσύ τον ρόλο, να τον υπερασπιστείς λίγο, να υπάρξει μία ισορροπία. Αφού ο Μαυρίδης δεν τον υπερασπίστηκε, τον υπερασπίζεις εσύ. Είπα, γκάφα. Γκάφα. Τι είναι αποσκοπιμότητα, άθεος είναι. Εντάξει, δεν θα στο κουμπάει. Δηλαδή, πώς να πάει να βγει τώρα, πώς να αντιμετωπίσει τον Αβραμόπουλο στην Αλφα Αθηνών με αυτά που λέει. Θα έρθει ο Αβραμόπουλος στην Αλφα Αθηνών και θα τα σαρώσει όλα. Θα το του πάρει την πρωτιά, θα τον στείλει πίσω και από το Χρυσοχοίδη. Θα είναι Αβραμόπουλος, θα είναι Όλγα Κεφαλογιάννη, θα είναι Χρυσοχοίδης, θα είναι Πιερακάκης και μετά θα είναι ο Κικίλιας. Σα λέω και τη σειρά από τώρα. Αλφα Αθήνα, υπάρχει και μωρό στη μέση το οποίο θα αξιοποιηθεί. Γιατί και τα σπίτια. Πάμε. Όπως η κόμη. Στην Αλφα δεν θα κλείσει το κολονάκι τα σπίτια ο κύριος Χρυσοχοίδης. Άστον τώρα. Στο κολονάκι δεν θα τα κλείσει ο κύριος Χρυσοχοίδης τα σπίτια. Μόνο στη Δυτική Αττική θα τα κλείσει. Άντε το κούμπο. Πάμε να δούμε το νέο επικοινωνιακό εργαλείο. Πάμε. Οι νίκες ξεκινάνε από την άμυνα. Όλοι οι προπονητές στον κόσμο αυτό θα σου πούν. Ένας παίχτης μπορεί να είναι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο, να είναι ο MVP του πρωταθλήματος, αλλά μόνος σου δεν μπορείς να το κάνεις. Πρέπει να το κάνουμε μαζί. Ένας να μην παίζει. Θα χάσουμε όλοι. Έχω μάθει στη ζωή μου να κοιτάω τον αντίπαλό μου στα μάτια, αλλά για πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω με έναν αντίπαλο που είναι αόρατος. Δεν τον βλέπω, αλλά υπάρχει. Έτσι βλέπω τον ιό, τον COVID. Τώρα πρέπει να παίξουμε άμυνα. Εντάξει, και τι ξέρω εγώ, είμαι 25 χρονών, είμαι ένας μπασκετμπολίστας. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτοί που αγαπάμε είναι το γήπεδό μας. Η ζωή είναι το γήπεδό μας. Και στο γήπεδό μας κάνουμε ό,τι χρειάζεται και το νικάμε. Και στο τέλος, βγαίνουμε όλοι MVP. Αυτό ανέβηκε και στον προσωπικό λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη στο Είναι Twitter. Είναι κοινωνική προσφορά του κυρίου Αντετοκούμπο αυτή. Είδα και όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Ένα. Δεν ξέρω. Και αν θέλει ο κύριος Αντετοκούμπο να προσφέρει στη χώρα, επειδή εδώ μεγάλο και γιατί τώρα πόσο να πληρώθηκε αυτό. 226 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει. Ας δώσει ένα 2 εκατομμύρια εδώ δωρεά, εδώ να φτιάξουμε καμιά μεθ. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης θα μοιράζει τα εκατομμύρια στους στα μεγάλο κανάλια. Το θέμα είναι ότι το κυβερνητικό επιτελείο έχει επιστρατεύσει εδώ και καιρό από την αρχή του κορονοϊού με τα σποτ, μέσω Twitter, μέσω Facebook, πρότυπα των νέων,
δικά μας πρότυπα, ας πούμε, και άλλων ηλικιών και ηλικιακών κατηγοριών, αθλητές, καλλιτέχνες. Είχαμε δει και το σπότ του Σπύρου Παπαδόπουλου στις αρχές, όπως θυμάστε. Όπου τον με, θυμάσαι, κάνοντας επίκληση στο συνέστημα. Πού είναι ο Παπαδόπουλος τώρα, να μας πει νύπτιστα, τι γίνεται. Νύπτιδα χείρας. Γιατί βλέπω κάνει κάτι εκπομπές με δίθεν προστασία. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Κάνουν λοιπόν όλη αυτή η επίκληση στο συνέστημα. Δεν ξέρω αν θέλουν να τρομοκρατήσουν. Τώρα δεν νομίζω ότι ότε το Κούμπο έκανε αυτό το σποτ για να τρομοκρατήσει. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Θέλω να μάθω αν πληρώθηκε. Αλλά... αυτό με ενδιαφέρει. Νομίζω πως όχι. Αυτά δεν νομίζω δεν ότι νομίζω γίνονται μέσω πληρωμών. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Θέλω να ξέρω αν πληρώθηκε. Ωραία, αφού δεν το ξέρουμε, άνθρωπος. Δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα μας είναι ότι προσπαθεί. Έχει ανάγκη από τα χρήματα μέσω, αυτά σίγουρα. Μέσω όλων αυτών των σποτ και. Κάνοντας όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι αθλητές και όσοι επιστρατεύονται κατά του κορονοϊού και για να μας προστατεύσουν μέσα και έξω από τα εισαγωγικά, όλους εμάς να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας, να κάνουν επίκληση στο συνέστημα, να μας ευαισθητοποιήσουν κι άλλο. Και είναι και γνωστό αυτό που λένε ότι προστατεύστε τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους οικείους σας, να μην πεθάνουν κτλ. Ότι υπάρχει κορονοϊός, το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει. Το ότι πρέπει να προστατευτούμε όλοι μας, προφανώς και πρέπει όλοι να προστατευόμαστε και να προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Το θέμα όμως είναι να μην τρομοκρατούμαστε, να μην δημιουργείται αυτό το κλίμα που δημιουργείται και ξέρεις γιατί δημιουργείται, Ανδρέα, γιατί υπάρχει κάτι επικίνδυνο γύρω μας. Δηλαδή, βλέπεις τους υπουργούς, δεν θα μιλήσω για τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς της ίδιας αυτής της κυβέρνησης και μία λένε το ένα και μία λένε το άλλο. Μία κάνουν ένα σχεδιασμό, μία κάνουν έναν άλλον σχεδιασμό. Αυτοτρολάρονται. Δεν ξέρω αν αυτοτρολάρονται. Ο κόσμος έχει αρχίσει και τους αμφισβητεί και αυτό το βλέπουμε στο δρόμο. Στο δρόμο υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Αμέλεια. Βλέπω ότι πιάνει αυτό. Πιάνει, διότι είδα και δημοσκόπηση σημερινή. Σε πολλές περιπτώσεις πιάνει, όχι, στις περισσότερες. Βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως και αμφισβήτηση, φόβος, Ανδρέα. Ναι, αλλά ότι αυτό το οποίο επιδιώκουν, γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω ότι ο μεγαλύτερος εχθρός δεν είναι ο ιός. Είναι ο φόβος. Όσο φοβόμαστε περισσότερο ακόμα και τον ιό, τόσο κάνουμε πίσω. Και το είδα στη δημοσκόπηση της MRB στις τάσεις, όπου φαίνεται ότι σε μεγάλα ποσοστά κυριαρχεί ο φόβος στην ελληνική κοινωνία. Με όλα αυτά, με τις ΜΕΘ σε ζωντανή σύνδεση με τα κανάλια, με τον έναν, με τον άλλον, με όλη αυτή την προπαγάνδα που γίνεται, ενισχύεται ο φόβος. Και ο φόβος σε στέλνει στο σπίτι σου να κλειδωθείς μέσα. Ο φόβος ενισχύεται, Ανδρέα, και με την παραπληροφόρηση διάφορων επιστημόνων που βγαίνουν και λένε από τη μία ότι πρέπει να φοράμε μάσκα και από την άλλη ότι δεν πρέπει να φοράμε τη μάσκα. Βγαίνουν και λένε ότι θα πρέπει να προστατευόμαστε με χύψιλου τρόπους και από την άλλη βγαίνουν και αναιρούν τους συγκεκριμένους τρόπους και δείχνουν άλλους τρόπους. Λένε ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνει υποχρεωτικό και από την άλλη λένε πάμε ότι ξέρεις κάτι, διάλειμμα. Αν δεν το κάνεις θα πεθάνεις. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες είναι σημερινές από το κέντρο της Αθήνας εν μέσω πανδημίας, περιοριστικών, μία το μεσημέρι και πάνω Μαυρίδη. Τώρα εγώ για να τρολάρω την κατάσταση, αν ήμουν στη θέση τους και μάλλον μπορεί και αυτό να λένε οι άνθρωποι, εδώ η κυρία Μαρέβα πήγε στην Καλαμάτα και της είπανε και μπράβο, εμείς γιατί να μην διαδηλώσουμε για τα αιτήματά μας. Ποιο είναι το κακό? Όντως, ερεθίζει πάρα πολύ το φοιτητικό κίνημα και το φουντώνει η Μαρέβα. Άρα καλά κάνανε. Το φοιτητικό κίνημα, όπως το βλέπουμε, όχι, είναι, είναι συγκλονιστικό. Νίκο, τι λες εσύ? Εγώ θέλω να πω, αν θα ξαναδούμε τα πλάνα σε όλη την εικόνα, αυτοί που διαδηλώνουν είναι καμιά 15-20. Όχι, και 15-20. Μισό λεπτό, και τώρα που γυρνάει φακός, αυτοί δεν είναι διαδηλωτές. Αυτοί που είναι που βλέπουν τους διαδηλωτές. Γιατί αν είναι τόσοι διαδηλωτές αριστερής συσπήρωσης, τότε θα πρέπει να είχαμε άλλη κυβέρνηση. Αυτοί είναι που βλέπουν το θέαμα. Είναι θεματικό το θέμα. Καταλάβατε. Κάτι μπορεί να συμβαίνει, αυτό σου λέω, γιατί το πανό το έχουν.
Και θέλω να πω και το εξής τώρα. Γιατί το δείχνουμε, για να κατηγορήσουμε ποιον, τους διαδηλωτές ή την κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει τα μέτρα και έχει δύο μέτρα και δύο σταθμούς. Εμείς καταρχάς δεν κατηγορούμε κανέναν. Δείχνουμε τα γεγονότα. Γιατί όχι. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία κοινωνικού αυτοματισμού, γιατί δεν θέλω να μπαίνω. Απλώς θα πω ότι τα μέτρα πρέπει να ισχύουν για όλους. Αν έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις, έχουν απαγορευτεί. Άλλωστε, ούτως ή άλλως, οι διαδηλώσεις ποτέ δεν ήταν νόμιμες. Οι διαμαρτυρίες ποτέ δεν ήταν νόμιμες. Πάντα θέλουν να πάρεις άδεια. Και όταν δεν έπαιρνες άδεια, ήσουν παράνομος. Οπότε. Αμέλεια. Δεν έγινε κάτι όταν διαφορετικό. Τα μέτρα, Ανδρέα, εφαρμόζονται και σε καρκινοπαθείς και σε εθελοντές και σε αιμοδότες, πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους και να μην υπάρχουν ούτε αβάντες ούτε εξαιρέσεις. Ή τα εφαρμόζουν ή δεν τα εφαρμόζουν. Και στους καρκινοπαθείς. Τι είπες, Νίκο? Να εφαρμόζονται και στους καρκινοπαθείς. Όχι, λέω, αφού λέω εφαρμόστηκαν στους καρκινοπαθείς, στους εθελοντές και στους ομοδότες, η καρκινοπαθής έφαγε 300 ευρώ πρόστιμο γιατί πήγε από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη να κάνει τη χημειοθεραπεία. Όχι, Αμέλεια, αυτή... ξέρεις γιατί το έφαγε. Γιατί ο αστυνομικός δεν γνώριζε ότι εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς και οι ασθενείς από την μετάβαση από νομό σε νομό. Αφού είχε χαρτί η γυναίκα. Ναι, δεν ξέρω, μάλλον δεν το γνώριζε ο αστυνομικός ότι ισχύει. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, ακόμα και να μην το γνωρίζει. Είναι από τις εξαιρέσεις στην Κία που υπάρχει. Ακόμη και να μην το γνωρίζει. Είναι ακόμα χειρότερο. Μαθαίνεις επί τόπου. Αυτό σου λέει, είναι ακόμα χειρότερο. Το θέμα εδώ είναι άλλο. Ότι το μπάχαλο εξελίσσεται σε όλο το μεγαλείο. Γιατί οι διαδηλώσεις και όλες αυτές οι κεντρώσεις δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλες που είχαν προηγηθεί. Για να μην μιλήσω για τη μεγάλη εκεί στην Αλεξάνδρας. Δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει επί του πρακτέου. Γιατί στη θεωρία λειτουργούμε οι πάντες. Επί του πρακτέου είναι το θέμα να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Γι' αυτό και ο κόσμος βλέποντας όλα αυτά αμφισβητεί. Πώς να μην αμφισβητεί. Γίνεται. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν φύγω από εδώ και δεν έχω χαρτί και πάω σπίτι μου και φάω 300 ευρώ πρόστιμο, δεν θα τσαντιστώ γιατί δεν έφαγαν οι φοιτητές. Οι φοιτητές μπορεί δικαίως να βγήκαν στους δρόμους. Τώρα, επειδή σας ακούω και να ξαναδούμε την εικόνα, εγώ βλέπω ότι οι περισσότεροι εξ αυτών. Δεν το λέω υποτιμητικά. Είναι 30 πλάς ρε παιδιά σε ηλικία. Δηλαδή. Τι φοιτητές, είναι αιώνιοι φοιτητές. Έλα, Βασίλη. Μπορεί να μεγαλοφέρνουν. Να μεγαλοδείξουν. Αυτός δε με την Τουντούκα είναι σίγουρο ότι είναι 15 με 18. Να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Πλάκα κάνουμε τώρα. Υπήρχε μεταξύ των συγκεντρωμένων εκεί και αναρχική συλλογικότητα. Τώρα. Για να μαθαίνετε λοιπόν τώρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να πούμε ότι κάποτε λέγαμε αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Ελάτε να πούμε τώρα ότι αν έχεις υπουργό ο οποίος είναι υποστηριχτής σου τότε μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις στη χώρα. Και μιλάω ευθέως για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι έχω μια συμπάθεια στην αριστερά. Το ξεχάσαμε? Δεν το ξεχάσαμε. Να η αριστερά, η συμπάθεια του κύριου Χρυσοχοΐδη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης βέβαια την εντολή δίνει να τους αφήσουν ελεύθερους, να μην τους περιορίσουν. Γιατί και αυτοί δεν περιορίστηκαν. Έχουν πιάσει όλη την πλατεία εκεί πάνω κάτω. Λοιπόν, έκαναν ό,τι ήθελαν, διαδήλωσαν, δεν συνελήφθη ουδής, δεν κόπηκε ένα πρόστιμο. Σε αντίθεση με τον ανθρωπάκο στο Βόλο, που βγήκε έξω από το σπίτι του, που ήταν δύο μέτρα η θάλασσα από το σπίτι του, πήγε για ψάρεμα και πήγαν κάτι καλόπαιδα της αστυνομίας του λιμενικού, τι ήταν εκεί, του λιμενικού. Μιλάμε συνέχεια για την αστυνομία, την έχει πάρει μπάλα και την έχει σηκώσει. Λοιπόν, και του κόψανε πρόστιμο. 300 ευρώ. Και του είπαν ότι απαγορεύεται να ψαρεύει. Λες και ο ψαράς θα κόλλαγε κορονοϊό τα ψάρια ή τα ψάρια τον ψαρά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι γίνονται τραγικά πράγματα. Και αυτά γιατί υπάρχει ένας υπουργός που βγαίνει και χαϊδεύει τα αυτιά της αριστεράς. Του βούδα της Ελλάδος, της χώρας, που δεν τολμάει να τον πειράξει κανένας. Δεν τολμάει να πει κανένας κουβέντα για αυτόν. Αμέσως πέφτουν όλοι πάνω να σε φάνε. Λες και μιλάμε για ποιον. Για ποιον. Για τον Δαλάη Λάμα. Έτσι λοιπόν γίνεται στη χώρα. Γι' αυτό και έγινε σήμερα η συγκέντρωση, γι' αυτό θα γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις, γι' αυτό θα υπάρξει και διασπορά κορονοϊού και διασπορά της ίωσης της συγκεκριμένης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ξεκινάει από την κεφαλή. Γιατί ο ίδιος αστυνομικός διευθυντής που ήταν σήμερα εκεί είναι αυτός που τόλμησε την περασμένη εβδομάδα να συλλάβει τον Κωνσταντίνου. Δεν ξέρω αν τον επέπληξε το Υπουργείο ή όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο ίδιος αστυνομικός διευθυντής ήταν σήμερα παρόν εκεί. Τι να κάνει όμως ο άνθρωπος όταν έχει εντολή άλλοθεν και λέει και μην ακουμπήσει κανέναν. Αιώνιους φοιτητές, πάμε να δούμε τι ετοιμάζει η κυρία Κεραμέως. Παρακαλώ, τι λες Νίκο. Εγώ πάντως θέλω να σου πω το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι να δω 10 εκατομμύρια συγκεντρωμένους σε διαδήλωση κατά του φασισμού.
αυτή στην Αλεξάνδρα που ήταν 10 εκατομμύρια. Αρχίσατε, βάλατε την κασέτα κυρίω. Πάμε στην κυρία Κεραμέο. 10 εκατομμύρια. Και να πονάει. Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία είναι υποσυζήτηση. Η πρόθεση είναι αυτές να εφαρμοστούν από φέτος με την εξής έννοια: δεν επηρεάζουν επουδενή την προετοιμασία των μαθητών. Γιατί δεν αλλάζουμε ύλη, δεν αλλάζουμε μαθήματα. Πάμε και διορθώνουμε παθογένειες δεκαετιών, παθογένεια του να μπαίνει κανείς με ένα, με δύο, με τρία στο πανεπιστήμιο. Νομίζω κανείς δεν το θέλει αυτό. Και επίσης την παθογένεια του να είναι απεριόριστο ο αριθμός των επιλογών στο μηχανογραφικό, με αποτέλεσμα να μην ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας στο να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές. Ο στόχος μας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τα παιδιά να σκέφτονται πολύ καλά τι θέλουν να σπουδάσουν, να κάνουν τις επιλογές τους και έτσι και τα πανεπιστήμια να έχουν απέναντί τους φοιτητές που πραγματικά θέλουν να είναι στη συγκεκριμένη σχολή, στο συγκεκριμένο τμήμα. Λοιπόν, εν μέσω πανδημίας, όπου η εκπαίδευση, να πω μπάχαλο και εδώ, είναι πολύ κοινότοπο, η κυρία Κεραμέως μας λέει ότι δεν θα επηρεαστεί σε τίποτα η προετοιμασία. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει τίποτα φέτος στην εκπαίδευση που λειτουργεί. Εδώ ούτε με τη μέθοδο της τελεκπαίδευσης, ούτε τα ίντερνετ δουλεύουν. Ούτε οι πλατφόρμες δουλεύουν. Εσύ τα παιδάκια έχουν τρία παιδιά, αρέσει. Αλλά έχουν πάθει τα μάτια τους. Είναι 8 ώρες πάνω σε μια οθόνη. Συν τα αγγλικά, συν τα γαλλικά, συν τα αυτά που κάνουν τα παιδάκια που κάθονται όλη μέρα σπίτι τους. Είναι κλεισμένα μέσα ένα σπίτι και είναι όλη την ώρα πάνω σε ένα υπολογιστή. Τα μάτια τους είναι γραφωμένα εκεί. Αν έχουν υπολογιστή, βέβαια, έτσι. Γιατί η κυρία Κεραμέως δεν έχει φροντίσει να μοιράσει υπολογιστές σε όλα τα σχολεία, για όλα τα παιδάκια, αυτό εννοώ. Υπάρχουν σχολεία με 300 παιδάκια και έχουν 5 υπολογιστές. Αδιαφορεί η κυρία Κεραμέως στο Υπουργείο, δεν ξέρω ποιος. Λέει Πάνο Μαυρίδη, πότε θα δώσουν, πότε, του χρόνου. Λέω, ξέρω εγώ. Μόλις τελειώσει το lockdown. Μόλις τότε θα δώσουν και πιστεύουν τα παιδιά σχολεία. Πάνο. Στο κομμάτι της τηλεκπαίδευσης γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Νομίζω από το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το σημείο που έχουμε έρθει σήμερα, ο δρόμος που έχει καλυφθεί είναι τεράστιος. Είναι κάτι πρωτόγνωρο και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με έναν μηχανισμό αργοκίνητο. Κατάφερε το δημόσιο και έδειξε αντανακλαστικά και σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τα παιδιά έχουν κρατήσει το ρυθμό τους και δεν έχουν αποκοπεί τελείως από την εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν προμηθευτεί αρκετούς υπολογιστές και τάμπλετ και συνεχώς προμηθεύονται και αυτή είναι η προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη γενικότερα. Νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει και κάτι θετικό, δηλαδή μια εξοικείωση των μικρών παιδιών με την τεχνολογία, η οποία είναι σήμερα το νούμερο ένα ζήτημα για όλο τον πλανήτη. Εκεί πηγαίνει, είτε το θέλουμε είτε όχι, η παγκόσμια οικονομία, όλες οι τάσεις, όλα τα πάντα στηρίζονται πάνω στην τεχνολογία. Άρα λοιπόν η εξοικείωσή τους με αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο καταγράφεται ως θετικό. Από εκεί και μετά, αυτό που άκουσα να λέει η Υπουργός επί της αρχής είναι σωστό. Δηλαδή θα πρέπει πραγματικά οι μαθητές να επιλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται κοντά, αυτό που κι αν είναι αυτό εφικτό σε αυτή την ηλικία, να έχουν ένα προσανατολισμό, να πάνε να σπουδάσουν κάτι το οποίο πραγματικά το επιθυμούν και όχι να πάνε να σπουδάσουν ίσα για να σπουδάσουν ή για να λένε ότι σπουδάσανε. Αντρέα, μια διόρθωση. Νίκο. Μια διόρθωση, Αντρέα. Τα 4 δις έκανα λάθος. Δεν είναι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τον Υπουργείο Παιδείας. Είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης από τα κονδύλια που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νίκο Μερτζάνη. Έκανα λάθος στο. Μετά, συγγνώμη. Το πόση σχέση έχει η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Παιδείας. Πιο δυνατά, λίγο, Νίκο, να σε ακούμε. Το πόση σχέση έχει το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Κεραμέως με την πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Παναγιώτης ο Μαυρίδης. Ότι δηλαδή η κυρία Κεραμέως θεωρεί, γιατί ζει σε άλλη χώρα, σε άλλο τόπο, σε άλλο πλανήτη μάλλον, γιατί πουθενά ο έφηβος των 17-18 χρόνων δεν γνωρίζει τι θέλει να κάνει, εκτός από κάποιους συνειδητοποιημένους που είναι 1%, 2% που γνωρίζουν. Και δεν το, τώρα θα μου πείτε που το ξέρεις. Μιλάω από την εμπειρία, γιατί έχω μια κόρη έφηβη και έχω ένα γιο στο πανεπιστήμιο. Ακόμα τα παιδιά ψάχνονται. Γιατί εμείς δεν ψαχνόμαστε. Ναι, ακόμα και εμείς ψαχνόμαστε. Άρα λοιπόν. Το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα είναι εκτός πραγματικότητας και θεωρεί τα παιδιά των 17 χρόνων θα έχουν αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνουν, θα γνωρίζουν, πρέπει να έχει φροντίσει, που δεν έχει φροντίσει, που δεν το έχει πιάσει καθόλου, που δεν υπάρχει πουθενά στο νομοσχέδιο, να έχει κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό, να έχει φροντίσει τα παιδιά να ξέρουν από την αρχή ποιες είναι οι κατευθύνσεις, τι δίνει κάθε κατεύθυνση, τι προσφέρει, τι προοπτικές υπάρχουν, τίποτα δεν έχει κάνει. Άρα λοιπόν ή μας κοροϊδεύει ή είναι εκτός πραγματικότητας. Πιστεύω ότι είναι το δεύτερο μάλλον.
Πιστεύω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Υπάρχει το θέμα της τηλεεκπαίδευσης και το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ως προς το θέμα της τηλεεκπαίδευσης, όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα και υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και στο θέμα της πλατφόρμας και στο θέμα της τηλεεκπαίδευσης από την πλευρά των παιδιών και των διδασκάλων τους. Δεν μπορούν τα παιδιά να κάθονται τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή. Είναι προβλήματα που δεν έχουν διορθωθεί τελείως ακόμα. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Το βασικότερο πρόβλημα στην τηλεεκπαίδευση είναι ότι πολλά παιδιά παρακολουθούν μάθημα, εάν καταφέρουν και έχουν τη σύνδεσή τους, μέσα από κινητά τηλέφωνα. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα που έπρεπε να λύσει η κυρία Κεραμέως εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι τον Ιανουάριο που είπε ότι θα δώσει τα 200 ευρώ μόνο σε 2-3 κατηγορίες, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το δεύτερο θέμα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εδώ, Ανδρέα, εδώ και χρόνια υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όποιος έδινε λευκή κόλλα έμπαινε μέσα σε κάποια σχολή. Και αυτό κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει. Εγώ σε αυτό δεν είμαι αντίθετη. Δεν μπορεί με 9 και 8 χιλιάδες και 7 και 6 χιλιάδες μόρια να μπορείς να μπαίνεις σε οποιαδήποτε σχολή της χώρας. Δεν μπορεί να δίνεις λευκή κόλλα και να, επειδή υπάρχει κενό στην συγκεκριμένη τη σχολή, να μπορεί οποιοδήποτε και να μπαίνει. Εγώ σε αυτό δεν διαφωνώ. Απλά διαφωνώ με το timing. Δεν είναι η χρονική στιγμή, είτε από την πλευρά της πανδημίας, είτε από την πλευρά της τηλεκπαίδευσης, τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν προετοιμάζονται για να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μπορούν να προετοιμαστούν ούτε και φροντιστηριακά όσα κάνουν. Γιατί είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι μέσα από το σχολείο, δυστυχώς, αν δεν έχεις και εξωτερική βοήθεια, δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις. Εγώ σε αυτό διαφωνώ. Δεν διαφωνώ στις αλλαγές. Προφανώς και πρέπει να γίνουν αλλαγές σε αυτό το θέμα. Αυτό που είπε δηλαδή η κυρία Κεραμέως, ότι θα μπαίνει κάποιος σε μία σχολή, ένας μαθητής θα μπαίνει σε μία σχολή με το μέσο όρο που θα βγαίνει από τη συγκεκριμένη τη σχολή, δηλαδή αν είναι 15.000 μόρια, τόσο θα πρέπει να έχει ο κάθε μαθητής για να μπει, είναι σωστό. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν το έχεις σκεφτεί ή δεν το ξέρεις. Εάν μείνουν κενές εκατοντάδες θέσεις στα πανεπιστήμια, τι θα πρέπει να γίνει? Γι' αυτό εξήγηλε και είπε τα δύο μηχανογραφικά, γιατί το πρώτο αφορά σε όλους και το δεύτερο αφορά στους μη εισακταίους. Οι μη λοιπόν εισακταίοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δεύτερο μηχανογραφικό και θα μπαίνουν στις κενές θέσεις. Μισό λεπτό, Αμέλεια. Αυτό είπε και στο μέσο όρο των σχολών. Οπότε θα μπαίνουν και με λιγότερα μόρια, και με 8.000 και με 9.000. Αυτό είναι ότι βάζει ένα πλαφόν. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Τι πλαφόν βάζει? Βάζει ένα πλαφόν στο. Έφερα ένα παράδειγμα με τα 15.000 μόρια. Αυτό προϋποθέτει. Βάζει ένα πλαφόν στην εισαγωγή, Αμέλεια, στη σχολή. Μισό λεπτό, επειδή δεν μπορεί να μπαίνει ο άλλος με 8.000 μόρια στο ΤΕΙ, η γαλακτοκομεία. Αμέλεια, έχω παιδί στην ηλικία, δεν έχει εξετάσεις. Με αφορά άμεσα. Αυτό προϋποθέτει να γνωρίζει ο μαθητής 100% τη συγκεκριμένη σχολή. Το κοίταξε. Συγκεκριμένο τμήμα στη συγκεκριμένη πόλη που θέλει να πάει στο να περάσει. Στο λύκειο και στο γυμνάσιο υπάρχει μάθημα. Υπάρχει σχετικό μάθημα. Σε ποια σχολεία, Αμέλεια? Εγώ τώρα το δίδασκα και έχω δώσει και δύο φορές πανελλαδικές, και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Σε τι σχολείο, σε δημόσιο? Πάμε στην Αυστρία, παιδιά, μην τα λύσουμε εμείς τώρα. Υπήρχε ένα μάθημα που δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Να τα λύσει η κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως έχει στο μυαλό της ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Η γυναίκα, εντάξει, προέρχεται από. Δεν έχει δώσει καν εξετάσεις εδώ πέρα, κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, εντάξει. Αντρέα, όμως δεν μπορεί να μπαίνει και οποιοδήποτε τώρα με 5 και 6.000 μόρια. Δηλαδή, λοιπόν, τώρα και αυτό. Πάμε στην Αυστρία τώρα. Πάμε να δούμε. Υποτιμούμε τους ανθρώπους. Δεν υποτιμούμε. Τι έγινε, παρακαλώ, πάμε στην Αυστρία. Δεν είπα όλα για όλους. Πάμε στην Αυστρία. Βουλευτής Αυστριακός του Κόμματος Ελευθερία. Έτσι, να το πούμε όμως και αυτό. Τι έκανε, έχουμε το βίντεο. Για να δούμε προχθεσινό βίντεο. Τι έκανε, έβαλε λοιπόν σε ένα ποτήρι αναψυκτικού τύπου κόλλα ως τεστ. Το παρουσίασε ως τεστ. Για να το δούμε και να δούμε το αποτέλεσμα. Testungen, die zurzeit durchgeführt werden, die nichts anderes sind als eine groß angelegte Umverteilung von zig Millionen Euro Steuergeld von der Bevölkerung in Richtung Pharmaindustrie bis hin zur Einschränkung und zum Ausverkauf unserer Freiheitsrechte, kann es so nicht weitergehen. Und ich darf jetzt den Test insofern durchführen, dass ich dieses Cola nehme und auf den Massentest, den Sie auch verwenden, auftrage. Seine Damen und Herren, ja, das ist ein Blödsinn, dieser Test, den Sie mit Steuergeld angekauft haben, mit mehr Steuergeld
als nötig gewesen wäre, um die Hackler-Pension aufrechtzuerhalten. Und wie wertlos dieser Test ist, den werden wir am Ende meiner Rede sehen, wenn das Ergebnis vorliegt, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sprechen von Blödsinn, bezahlen tut das die Bevölkerung. Ich darf sagen, Herr Präsident, wir dürften jetzt ein Problem haben, weil wir haben einen positiven Corona-Test im Parlament, nämlich dieses Cola hat einen positiven Corona-Test ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie Sie damit umgehen. Aber sehr geehrte Damen und Herren, mit solchen Dingen werfen Sie zig Millionen Euro Steuergeld aus dem Fenster. Βασίλη, πώς τον είδες τώρα τον κύριο βουλευτή? Τι να σχολιάσω αυτό που έκανε ο κύριος βουλευτής. Ο αυστριακός βουλευτής δεν θα παίξω εγώ με την νομοσύνη του κόσμου, ούτε θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω αν αυτό που έχει κάνει τώρα είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Εδώ μιλάμε για τις υγείες, για την υγεία του ανθρώπου τώρα. Έτσι. Συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Θα πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά το θέμα. Αυτά είναι γελιότητες τώρα που βλέπουμε εκεί. Ότι έκανε τεστ στην Coca-Cola και βγήκε θετική. Γιατί? Γιατί. Και εσύ γνωρίζεις ότι αυτό που κάνει τώρα εκεί είναι μια μέθοδος η οποία εφαρμόζεται στα εργαστήρια. Λέω ότι έγινε σε ένα κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής χώρας. Δεν θα σχολιάσω αυτό. Εγώ με ενδιαφέρει τι γίνεται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σχετική σοβαρότητα για να αντιμετωπιστεί η πανδημία ή να αντιμετωπιστεί ο ιός με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Βλέπουμε ότι έχουν λάβει τόσα μέτρα, βλέπουμε ότι έχουμε κάνει τόσες θυσίες και τελικά τα κρούσματα αντί να μειώνονται, παραμένουν σταθερά και αυξάνονται πολλές φορές. Οι διασωληνωμένοι είναι παραπάνω από το κανονικό ή σταθεροί και οι νεκροί είναι σταθεροί και αυξάνονται. Ξέρεις, αυτά βλέπω εγώ. Δεν έχουμε πει, Βασίλη, κανένας μας δεν το έχει πει. Ναι. Θα το λέω συνέχεια, μπας και το καταλάβουμε. Δεν είναι αριθμός βέβαια. Είναι άνθρωποι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους. 3.942 συμπολίτες μας. Περισσότεροι από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς, 3.200 και πέθαναν από την 1η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα. Εγώ... Αυτοί είναι άνθρωποι. Τώρα οι οποίοι να μείνουμε σε αυτό. Έχουν ονόματα. Νικό, παρακαλώ και τους δύο, μην γυρίζουμε σε αυτά. Μην γυρίζουμε σε αυτά. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Ωραία, εγώ δείχνω το βίντεο την για να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, προχθές δηλαδή, στο Αυστριακό Κοινοβούλιο. Ένας βουλευτής, ξαναλέω, είναι του κόμματος Ελευθερία. Λέμε και την πολιτική του ταυτότητα. Έκανε όμως αυτό το τεστ. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται. Δημιουργεί μια αμφιβολία τώρα αυτό ή δεν δημιουργεί? Λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Εξαρτάται. Αν το τεστ αυτό που έκανε είναι σοβαρό ή είναι της πλάκας. Γιατί υπάρχουν και κάποια της πλάκας. Θεωρώ ότι παντού θα υπάρξουν αστοχίες. Δεν μπορούμε να ισοπεδώσουμε τα πάντα επειδή αυτός ο Αυστριακός έκανε αυτό το τεστ και του βγάλε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί και να εδώ έχουμε ζήσει καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα πολλές. Που τους παίρνανε τηλέφωνο ότι βγήκε θετικό το τεστ χωρίς να έχουν κάνει καν. Εδώ να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι για τα rapid test, και μας το έχει πει εδώ η Αμέλεια πολλές φορές, τα rapid test είναι 100% όταν δείχνουν στο αρνητικό, είναι 100% μέσα δηλαδή, όταν είναι αρνητικό το τεστ. Όταν βγει θετικό δεν είναι 100% και χρειάζεται και δεύτερο τεστ, μοριακό αυτή τη φορά. Αυτό πρέπει να το λέμε. Άρα εδώ τα δικά μας τεστ, εκεί δεν ξέρω τι τεστ χρησιμοποιούν, τι rapid test χρησιμοποιούν εκεί, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κάποια άλλη εταιρεία. Μπορεί να έχουν κάνει λάθος στις παραγγελίες τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Δεν μπορώ να, από αυτό να τα ισοπεδώσω όλα και να πω ότι όλα είναι χάλια. Πάνω Μαυρίδη. Εμένα δεν μου δημιούργησε καμία αμφιβολία ο συγκεκριμένος βουλευτής και αυτό που έκανε. Δεν σου δημιούργησε? Καμία αμφιβολία. Δεν με κλώνησε κάτι. Δηλαδή? Δεν μου άλλαξε κάτι από αυτό που έχω στο μυαλό μου. Αυτό που... Γιατί... Είναι ένα από τα πολλά που διαβάζουμε τα διάφορα. Δεν διαβάζουμε. Αυτό έγινε, ξαναλέω, μέσα στην Αυστριακή Βουλή. Το τεστ και αυτά που διαβάζουμε είναι και αυτό. Από ό,τι γράφεται. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να. Είναι επίσημο τεστ. Δεν είναι δηλαδή κατασκευή του δεν βουλευτή. Δεν μου δημιούργησε καμία. Θέλω να σου πω, δεν μου κλώνησε καθόλου κάτι εμένα αυτό. Δεν σε κλώνησε. Όχι, όχι. Έστω και αν το τεστ είναι επίσημο από την κυβέρνηση, όχι, τίποτα, από την Βουλή. Αυτό το συγκεκριμένο βίντεο που είδα εμένα προσωπικά σαν τηλεθεατής δεν μου δημιούργησε καμία... Δεν με έβαλε σε κανένα προβληματισμό. Δεν μου δημιούργησε καμία έκπληξη. Σε είναι ένα σκουπίδι το οποίο το πέταξα και δεν τα επίσημα που γίνονται στην Αυστριακή Βουλή. Αυτό λέω. Αν είναι έτσι, δεν το ξέρω το θέμα, αλλά επειδή τώρα το βλέπω και κάποιοι μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου λένε ότι αυτά είναι τα τεστ που γίνονται στο Αυστριακό Κοινοβούλιο και κάνει αυτό το πείραμα, και τότε αλλάζει όλη η φιλοσοφία των τεστ. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει τεράστιο σκάνδαλο. Μια εταιρεία. Δεν είναι μόνο μια εταιρεία, το ξαναλέμε. Ναι, αλλά αν είναι, εφόσον είναι μάλλον επίσημο τεστ. Όχι, μάλλον είναι επίσημο τεστ, λένε Αυστριακή Βουλή.
Αν έχει υπάρξει μια αστοχία, αυτό λέμε. Ότι αν έχει υπάρξει μια αστοχία, μάλιστα, είναι μια αστοχία. Αμέλεια. Δύο-τρεις αστοχίες. Τι να πω. Εγώ ρε παιδιά, σήμερα είδα ότι η Pfizer τώρα, γιατί με τρελαίνετε όλοι σας με την καλή έννοια, η Pfizer στην Αλαμπάμα και πού αλλού απέσυρε χιλιάδες δόσεις του εμβολίου, διότι λέει δημιουργήθηκε, εντοπίστηκε μια ανομαλία με την θερμοκρασία. Ενώ είναι εκ των όνων κάνευ ότι πρέπει να είναι στους μείον 70 βαθμούς το εμβόλιο για να μην γίνει ζημιά. Και υποτίθεται ότι ύστερα από όλα όσα έχουν προηγηθεί έπρεπε να είναι όλα στην εντέλεια. Βρέθηκαν χιλιάδες δόσεις με επικίνδυνη πτώση της θερμοκρασίας και αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν. Αυτό δεν όφιλε να κάνει μια εταιρεία η οποία σέβεται. Όχι, όφιλε κύριε Μαυρίδη, όταν έχεις μια πανδημία η κάθε Pfizer. Δηλαδή έπρεπε να το δώσεις κάρτο. Έπρεπε η κάθε Pfizer, δεν λέω να φέρω με στη Pfizer ειδικά, έπρεπε η κάθε Pfizer ό,τι λέει να το εννοεί. Όχι έπρεπε να λέει, το δώσεις κάρτο. Όχι, ο κύριος Μπουρλά καταρχάς μας είχε πει ότι θα κάνει το εμβόλιο και δεν το έχει κάνει. Γιατί δεν το κάνει. Λέει θα περιμένω τη σειρά μου, μα δουλευόμαστε. Ο κύριος Μπουρλά, το αφεντικό της Pfizer, είπε προχθές για να μην πάρω λέει τη σειρά κάποιου άλλου, δεν θα το κάνω εγώ το εμβόλιο. Και άμα το κάνει εσύ θα το πιστέψεις. Α, τώρα που το λες δεν είναι έτσι, είναι γιουβέτσι. Εντάξει τώρα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Tamamladığı için döndü. Daha önce de iki defa bir kere yine bakım için döndüğü zaman bir fırsattı. Ondan önce de Oruç Reis'in sahaya inmesini Cumhurbaşkanımız Merkel'in ricasıyla biraz geciktirdi. Diplomasiye bir şans tabiri. İlk başta. Daha sonra bakım için çekildi. Ve şimdi de iş, çalışmalarını tamamladı. Yunanistan şimdi hangi mazereti bulacak? Bizimle diyalog mu istiyorsun? İki komşu olarak sorunları diyalog yoluyla, diplomasiyle çözmek mi istiyorsun? Yoksa Avrupa Birliği'nin arkasına sığınmaya devam mı edeceksin? Yunanistan'ın bir karar vermesi gerekiyor. Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, ωραίος σε εισαγωγικά ο Τσαβούσογλου. Βγαίνει και από πάνω. Λέει, τέλειωσε το Oruç Reis στις εργασίες του. Γιατί δεν έρχεστε, λέει, να συζητήσουμε. Τι φοβάστε. Πάνω Μαυρίδη, τι φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε κάτι. Τότε γιατί δεν πάμε. Καλή συμπεριδιαγωγή η Τουρκία και θα πάμε να συζητήσουμε. Δεν έχει αρνηθεί κανένας να ξεκινήσουν οι ερευνητικές επαφές. Πότε θα πάμε. Δεν έχει... Δεν έχει αρνηθεί κανένας. Η κυρία κανένας. Μισέλα Σιμακοπούλου το αρνήθηκε ρητά και κατηγορηματικά. Και ξανά, ναι. Γιατί γελάς. Και τι μου το λες εμπέρα, άμα το, δηλαδή βγήκε η Ασυμπακοπούλου και το αρνήθηκε. Τίποτα. Η Ασυμπακοπούλου κυβερνάει. Αυτή θα αποφασίσει. Δεν έχουμε υπουργό εξωτερικών, δεν έχουμε πρωθυπουργό. Δηλαδή μου λες ότι πρέπει να πάμε σε διαρευνητικές πριν το Μάρτιο. Εγώ είπα, θέλεις την προσωπική μου άποψη. Όχι, το ρεπορτάζ και δεν νομίζω ότι απασχολεί κανέναν η προσωπική μου άποψη. Εμάς σίγουρα πάντως μας απασχολεί. Λέω ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί ποτέ ότι θα θέλει να πάει σε διερευνητικές επαφές για το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Το λέει και το ξαναλέει. Ξαναρωτάω, πριν ή μετά το Μάρτιο, είναι κομβικό ορόσημο ο Μάρτιος ή όχι? Μπορούμε να πάμε και πριν το Μάρτιο δηλαδή? Ο Μάρτιος τι είναι, τότε που θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν θα κάνει και αυτή κυρώσεις? Οτιδήποτε, το Μάρτιο, ναι, που έχουμε πάρει το νέο ραντεβού. Εντάξει, κασίες είναι αυτές, θα δούμε. Νομίζω ότι εντάξει, θα το τραβήξει η κυβέρνηση μέχρι να διαπιστώσει και να είναι σίγουρη ότι η Τουρκία όντως εννοεί αυτά που λέει. Μάλιστα. Δεν θα το προεξοφλήσουμε εμείς αυτό. Καλά, δεν θα το προεξοφλήσουμε. Να δούμε στο σημείο αυτό και την παρέμβαση του Κυριάκου Βελόπουλου και θα πούμε μετά και για την κυρία Σιμακοπούλου, για να μην λέει ο Πάνος ότι ποια είναι. Θα σας πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολιτικό φάντασμα, χωρίς ηγετικές μορφές. Πάντε λίγο πίσω στην ιστορία και δείτε ποιοι ήταν οι αρχηγοί της Ευρώπης. Συγκρίνεται φυσιογνωμίες. Κολ! Ας πω εγώ ονόματα. Μιτεράν, Ζισκάρ Ντεστέν, τι είναι αυτά που λέτε? Συγκρίνεις με τη Μέρκελ τώρα? Συγκρίνετε τον Κολ με τη Μέρκελ? Δεν υπάρχουν ηγεσίες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Μόνη κινητήρια δύναμη είναι τα συμφέροντα της Γερμανίας. Θέλετε να πούμε αλήθειες, θα πούμε αλήθειες. Γερμανική είναι η Ευρώπη. Αυτή είναι η αντίθεσή μας με αυτή την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη διαφορετική, κύριε Μπακογιάννη. Εσείς που θέλετε γερμανική δικαίωμά σας. Γιατί θέλετε ευρωπαϊκή στο μυαλό σας. Εμείς τι θέλουμε? Ευρώπη των λαών και των εθνών, αλλά όχι γερμανική σίγουρα. Διότι καταντήσαμε ανυπόλυτη
καταντήσαμε από τα λάθη των ηγεσιών να μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Πήγαμε διακυρώσεις και βγήκαμε κουρεμένοι. Δεν θέλω να επεκτείνω περισσότερο. Γιατί δεν είναι ο Πρωθυπουργός εδώ. Μόνο ο Δένγκας πληθυρίζει για τη Γερμανία διάφορα πράγματα, το βλέπω να πηγαίνει σπίτι σε λίγο καιρό. Τον έχουν για άδειασμα κι αυτόν. Όποιος μιλάει για Γερμανία, πάει σπίτι του. Δίχως σοβαρότητα. Δίχως συνέπεια λόγων και έργων, μια χώρα αυτή την αντιμετώπιση θα έχει πάντα. Καταπίνουμε τις τουρκικές βρωμιές παρηγορούμενοι σε κάποια πακέτα ευρώ. Κάνουμε λάθος. Αντικειμενικά δεν μπορεί να διαφωνήσει και κανείς σε αυτά που ακούσαμε, Νίκο Μερτζάνη. Όχι, πάντως θα ήταν μια ευκαιρία, όπως είπε ο Κυριάκος Αβελόπουλος, να είχε πάει και κύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Σύνοδο, να γυρούσε κουρεμένος, γιατί είναι ακούρευτος ακόμα ο άνθρωπος. Όλα δείχνουν πάντως, για να μιλήσουμε πιο σοβαρά, όλα δείχνουν, η περιραίωση ατμόσφαιρα δείχνει ότι μάλλον κατευθυνόμαστε προς την επανέναρξη των διαλεγητικών επαφών. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό άφησε να διαφανεί σήμερα και ο κύριος Πέτσας στην ενημέρωση που έκανε στους συντάκτες. Έγινε ερώτηση συγκεκριμένη. Ναι, ναι. Και λέει, εάν δείξει καλό χαρακτήρα, βεβαίως δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε. Το καλός χαρακτήρας, πόσο καιρό το δείχνει, οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει. Ναι, είπα προηγουμένως για την κυρία Σιμακοπούλου. Ναι, είπα για την κυρία Σιμακοπούλου, Νίκο Μερτζάνη, για τους τηλεθεατές που δεν έχουν ειδική γνώση. Γιατί η κυρία Σιμακοπούλου εκφράζει την άλλη άποψη μέσα στη Νέα Δημοκρατία που την υποκινεί και ο Σαμαράς. Που λέει ότι μέχρι το Μάρτιο τουλάχιστον δεν θα κάνετε βήμα. Σε αυτή την άποψη λοιπόν ήρθε και η κυρία Βόζεμπεργκ να προσθεθεί, η οποία λέει ότι. Και αυτή η φίλη του κυρίου Σαμαρά. Ναι, αλλά είπε το εξής. Λογικό αυτό που είπε η κυρία Βόζεμπεργκ είναι το εξής. Ότι ο Τούρκος θα προσέλθει, ο Ερντογάν θα προσέλθει στις διαλευκητικές. Αλλά πέρα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υποκριτική η στάση του. Γιατί δεν μπορεί να ξαναβγεί στην Ανατολική Μεσόγειο ανά πάσα στιγμή. Και ξέρετε, από εδώ και πέρα δεν περιμένουμε το Ρους Ρέις. Το Ρους Ρέις τελείωσε, μας το είπανε. Από εδώ και πέρα περιμένουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε γεωτρύπανο. Έχει τελειώσει. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν θα ξαναβγεί το Ρους Ρέις. Μακάρι να ξαναβγεί το Ρους Ρέις, θα σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι παραπάνω. Αλλά αν τυχόν βγάλουν γεωτρύπανο στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είναι άλλο είδους θέμα από το να κάνει. Να κόβει πόρτες και να γι' κάνει αυτό μπορεί και μέχρι την άνοιξη. Πολλοί πιστεύουν ότι μέχρι την άνοιξη μπορεί βοηθούσε σε εισαγωγικά και της πανδημίας, Βασίλη Γραμμένε, να πυροδοτηθούν πολιτικές διεργασίες και ανακατατάξεις που δεν έχουμε ζήσει μέχρι τώρα ούτε στο όνειρό μας. Γιατί εγώ άκουσα και τον κύριο Βίτσα χθες, τον υπουργό, τον πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ευθέως, χωρίς περιστροφές, ότι ναι, πώς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την Τουρκία. Ο κύριος Βίτσας, του ΣΥΡΙΖΑ. Στη λογική που συμβαστήκαμε με την Ιταλία. Που παραδώσαμε κομμάτια της επίρειάς μας. Αυτό. Άρα Καστελόριζο χωρίς επίρεια, λέει ο κύριος Βίτσας. Παρακαλώ. Άρα μας βγήκε κι άλλος λαγός. Εξαριστερών αυτή τη φορά. Ο κύριος Βίτσας στην ίδια γραμμή με τη Νέα Δημοκρατία. Στην ίδια γραμμή ακριβώς. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια γραμμή με τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το θέμα του Αιγαίου. Του ξεπουλήματος και της παραχώρησης. Ο Τζαβούσογλου καλά κάνει. Έχουν μια σταθερή πολιτική, το έχουμε αναλύσει 2-3 χρόνια εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή για τους Τούρκους, διεκδικήσεων και επεκτάσεων. Κάνουν ό,τι θέλουν. Καλά κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάνουν την πολιτική τους. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η Γερμανία στηρίζει Τουρκία και Τουρκία-Γερμανία. Ανέκαθεν. Να κλείσουμε. Ανέκαθεν οι Γερμανοί, οι Τούρκοι στηρίζουν τους Γερμανούς. Και οι Γερμανοί τους Τούρκους. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Θα μπορέσουμε. Και προσέξτε, στο πλευρό της Γερμανίας, στο πλευρό των Γερμανών, τάσσονται και οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, έχουμε και τη Μάλτα, έχουμε διάφορες χώρες. Και πόσοι ακόμα θα ακολουθήσουν. Μια γρήγορη κουβέντα και από την Αμέλεια, γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Εντάξει, ο Τσαβούσογλου επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζαμε, την κυρίαρχη θέση για άλλη μια φορά της Γερμανίας και για το πόσο παίζει ενεργό ρόλο στα πράγματα. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Σύνοδο Κορυφής και ενώ είχε πει ότι θα γυρίσει με κυρώσεις, δεν γύρισε με κυρώσεις. Άρα πρέπει να του κοπεί τώρα γελώντας πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση. Εγώ άλλο πράγμα σκέφτομαι, ότι το Μάρτιο έχουμε μια επόμενη Σύνοδο. Και επίσης σκέφτομαι και κάτι λόγια που είχε πει ο κύριος Ερντογάν πριν από περίπου 1-2 χρόνια. Ότι η Ελλάδα δεν θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Που είναι το Μάρτιο κατά σύμπτωση χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικά. Μάλιστα, να Ας μην τα αφορίζουμε και όλα. Μακάρι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν, διασωληνώθηκε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο κύριος Λεωνίδας Γρηγοράκος, ο οποίος εισήλθε το πρωί στο Σωτηρία για κορονοϊό, λόγω κορονοϊού. Να του ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Περαστικά στον άνθρωπο.
Και σε όλους. Και σε όλους όσους είναι μέσα. Νόσο. Είναι πάρα βεβαίως, πολύ. Βεβαίως, βεβαίως. Να δούμε το σκίτσο για να κλείσουμε. Εδώ λοιπόν, Ανδρέας Πετρουλάκης. Εγώ στο είπα, να μην ψωνίσουμε click away η Μαρέβα στο Κυριάκο. Ε? Με το ποδήλατο, πάνω στην Πάρνη θα είναι, έτσι. Ή στην Καλαμάτα. Να ευχαριστήσω την Αμέλεια Αναστασάκη. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλό βράδυ. Όλη η Ελλάδα δική τους είναι. Τον Βασίλη Γραμμένο, τον Πάνο Μαυρίδη και τον Νίκο Μερτζάνη. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και εσάς. Μην αλλάξετε συχνότητα. Αμέσως μετά, κόντρα και ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας βράδυ.